Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό υπό το φως του επίπλαστου πρωτογενούς πλεονάσματος, της πολλωστής δέσμευσης της κυβέρνησης ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα και της εξωφρενικής αισιοδοξίας των κυβερνητικών στελεχών ότι η χώρα βγαίνει από την κρίση. Συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό υπό το σκότος μιας ζωφερής πραγματικότητας, οικονομικού αδιεξόδου και κυβερνητικού σκοταδισμού. Ο προϋπολογισμός μιας χώρας δεν είναι μόνο νούμερα και στατιστικές. Θα έπρεπε να είναι όραμα και να βασίζεται σε σωστό σχεδιασμό που δεν υποβάλλεται από κανέναν άλλο παρά από τις ανάγκες και τα όνειρα των πολιτών. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το όραμα, έχουμε τα εργαλεία και τη βούληση να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν τόπο όπου αξίζει κανείς να ζει και να δημιουργεί. Θα αναφερθώ ειδικά στην εκλογική μου περιφέρεια στη Χαλκιδική. Έναν τόπο που του έλεγε να γίνει το πείραμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σας και του δόγματος των επενδύσεων με κάθε κόστος. Έναν τόπο που έγινε το πείραμα της εφαρμογής των πιο σκληρών καταστατικών μηχανισμών σας. Η Χαλκιδική αντανακλά τη μέχρι σήμερα καταστροφική στρατηγική, αλλά είναι και ένας τόπος που θα μπορούσε να γίνει υπόδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αειφόρου ανάπτυξης. Η μονοκαλλιέργεια των μεταλλίων που επιβλήθηκε εδώ και πολλά χρόνια έχει επιφέρει, εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρηση και την κοινωνική αναταραχή, και ένα οικονομικό και παραγωγικό αδιέξοδο στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεταλλευτικές δραστηριότητες ανθούν σε τριτοκοσμικές χώρες. Η σύγχρονη τεχνολογία και εταιριών διάβλων. Στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε ότι κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα έχει επίδραση στο περιβάλλον και ότι το βασικό κριτήριο πολιτικών επιλογών πρέπει να είναι η αειφορικότητά της σε συνδυασμό με το τελικό μακροπρόθεσμο κοινωνικό και δημόσιο όφελος. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στην Ελλάδα βιώσιμη μεταλλεία με φαραωνικού τύπου εξορίξεις που εκμεταλλεύονται ψήγματα των μετάλλων και απορρίπτουν τεράστιες ποσότητες τοξικών, ακόμη και αν αυτές γίνονται με δημόσιο έλεγχο, επειδή το οποιοδήποτε όφελος δεν μπορεί να αντισταθμίσει μακροπρόθεσμα τη ζημιά στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και στην εθνική οικονομία συνολικά. Στον αντίποδα των δικών σας πολιτικών, καταστροφικών πολιτικών, για το ΣΥΡΙΖΑ, η Χαλκιδική θα γίνει το στίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και στον αντίποδα της βάρβαρης καταστολής θα γίνει το υπόδειγμα της κοινωνικής συνεργασίας και συμμετοχής. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Χαλκιδική κινείται σε τρία επίπεδα που πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και συγχρονισμένα. Πρώτο επίπεδο είναι η ακύρωση της λεγόμενης επένδυσης, ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής από αποκλειστικά μεταλλευτική και η απόδοση ευθυνών σε ενόχους αθέμητης διαπλοκής οικονομικών περιβαλλοντικών σκανδάλων και καταστρατήγησης δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό θα διεκδικηθούν τα απολεσθέντα έσοδα του δημοσίου και τα έξοδα αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών. Δεύτερο επίπεδο είναι η συνέχιση με δημόσιο κοινωνικό έλεγχο και σε ευθύνουσα πορεία των παραδοσιακών μεταλλευτικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη σταδιακή αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όπου θα απασχοληθούν και οι ήδη εργαζόμενοι στην υπάρχουσα εξορρυκτική δραστηριότητα. Οι πηγές χρηματοδότησης δεν θα επιβαρύνουν την κοινωνία. Θα προέλθουν από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, έσοδα από την αξιοποίηση των προϊόντων της εξόρυξης, διεκδίκηση διαφυγών των εσόδων του δημοσίου και άλλα. Τρίτο επίπεδο είναι η ταχύρυθμη και προνομιακή ανάπτυξη, ανόρθρωση της περιοχής με κίνητρα βιώσιμης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και με βάση τα φυσικά της πλεονεκτήματα. Συνδυασμός δάσους, θάλασσας, νερά, λιμώνες, φυσικό τοπίο, ιστορικότητα της περιοχής. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αρχαιολογική χώρη. Εξειδικευμένα προγράμματα δραστηριοποίησης των νέων και των ανέργων
που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από έναν ανταποδοτικό φορέα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς της περιοχής και πλαισιωμένο από επιστήμονες. Έμφαση θα δοθεί στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση νέου τύπου παραγωγικών συνεδριστικών δράσεων με βάση τα παραδοσιακά αλλά και τα νέα υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες που ευνοούνται από τις εδαφολογικές, κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής. Προτεραιότητα θα δοθεί στην επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων που θα ανταποκρίνονται στη νέα αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής για διακίνηση προϊόντων και επισκεπτών, για ενθάρρυνση τουριστικών και αγροτεχνοτροφικών επενδύσεων, για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και άλλα. Είναι καιρός να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε από χρόνια λαθασμένων σχεδιασμών, μικροπολιτικών φιλοδοξιών, διαπλεκόμενων συμφερόντων και επιβολής ενός ξεπερασμένου και αδιέξοδου μοντέλου ανάπτυξης. Το κυβερνητικό δόγμα «επενδύσεις με κάθε κόστος», που παραβλέπει κάθε έννοια υφόρου ανάπτυξης, διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων, προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, πρέπει να ανατραπεί. Η νοοτροπία διαλόγου με παρουσία των δυνάμεων καταστολής και επιβολής των πολιτικών αποφάσεων με αυταρχικό τρόπο πρέπει να ανατραπεί. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο. Κυρίως όμως βασίζεται στη συνεργασία και την οικοδημητικό διάλογο με την κοινωνία. Η κυβέρνηση της αριστεράς που θα αναλάβει τις τύχες της χώρας σύντομα θα αντικαταστήσει την καταστολή με το διάλογο και το άνευ όρων ξεπούλημα δημόσιου πλούτου με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ευχαριστώ.